Πάμε στο Γιάννη Παπαγιάννη. Πάμε στο Γιάννη Παπαγιάννη για να σχολιάσουμε τα πολιτικά μας, γιατί είναι πάρα πολλά. Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα, Γιάννη. Τι ώρα είναι, τι είναι, Γιάννη. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Εμείς ξυπνάμε πρωί. Εμείς τι ώρα ξυπνάμε, νομίζω. Εμείς ξυπνάμε πρωί. Τώρα μας φαίνεται μεσημέρι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Γιάννη, να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά χθες ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή. Για την ημερομηνία διεξαγωγής το είχαμε πει εδώ, στην εκπομπή αυτή, το κουβεντιάσαμε. Για την διεξαγωγή, την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, υπό την έννοια ότι συμπίπτει με τις εκλογές εσωκομματικές στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Μα τώρα η πρόταση, ξέρετε, είναι λίγο περίεργο να προτείνεις παράλληλα με εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ να γίνει και συνέδριο ενός άλλου κόμματος. Ήταν λίγο περίεργη η πρόταση. Δεν συνηθίζεται δηλαδή. Συνήθως γίνεται πριν ή μετά. Τώρα, ο κύριος Χασελάκης κατόρθωσε να πλακωθεί με όλους και με την κυρία Γεροβασίλη και με τον κύριο Φάμελο. Δηλαδή, πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, οδηγείται σε μια λογική ενός κόμματος γιοταχή, ενός κόμματος δηλαδή με προσωπικά χαρακτηριστικά. Το δικό μου ρεπορτάζ τώρα και Νίκο λέει ότι ο Κασελάκης αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί σε οριστική ρήξη με όλη την πτέρυγα, την πλευρά Τσίπρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουμε έτσι. Δηλαδή, είναι σίγουρο αυτό. Χρειάζεσαι ορισμένες προσωπικότητες που μέχρι τώρα είχαν βάλει πολύ μεγάλη πλάτη. Κοίταξε, όχι μόνο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βάλει πλάτη και στη διακυβέρνηση της χώρας σε δύσκολη πενταετία. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και το βλέπουμε αυτό. Κάποιοι έχουν πείσει τον Στέφανο Κασελάκη ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία των εσωκομματικών αμφισβητιών, της εσωκομματικής γκρίνιας, βρίσκεται ο Τσίπρας. Και μάλιστα κάποιοι του είπαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πίσω από την παρέτηση του Γιάννη Δραγασάκη. Κάτι το οποίο εν μέρει επιβεβαιώθηκε, δηλαδή με διαρροή από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, προέκυψε ότι πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας είχε ενημερωθεί από τον κύριο Δραγασάκη ότι θα παραιτηθεί, αλλά σύμφωνα πάντα με τη διαρροή, είχε πει ο ίδιος ότι δεν πρέπει να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μεγάλη καχυποψία και από ό,τι φαίνεται, οδηγούμαστε σε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των δύο. Εάν συμβαίνουν εμένα όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Κασελάκης επικαλέστηκε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ότι η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισαν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Άρα τότε πρέπει να γίνει και όποιος διαφωνεί με αυτό μπορεί να αποχωρήσει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Φτάνουμε σε ένα σημείο εκείνη που τόσο καιρό λένε ότι ο κύριος Κασελάκης είναι εκείνος που υποβιβάζει ουσιαστικά το ρόλο των οργάνων, να επικαλείται ξαφνικά ο κύριος Κασελάκης στα συγκεκριμένα όργανα και οι υπόλοιποι ουσιαστικά να διαφωνούν με τις αποφάσεις των οργάνων αυτών. Έτσι είναι. Και έτσι δεν είναι. Έτσι είναι ακριβώς, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι. Και μάλιστα η διαφωνία είχε και προσωπικά χαρακτηριστικά. Δεν διαφώνησε γενικός και ειδικός. Διαφώνησε με την ομάδα των 8 που βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα με την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Φάμελο. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία όπως καταλαβαίνετε. Και ο κύριος Φάμελος. Μπαίνει στο στόχο. Και ο κύριος Φάμελος, βέβαια, ο οποίος διακατέχεται από μια μετριοπάθεια και δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις ή να τον χρεώσεις στο περιβάλλον Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ο Στέφανος Κασελάκης έχει αποφασίσει να συγκρουστεί και να πάει μέχρι τέλους τη σύγκρουση. Ποιος θα μείνει, τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν θα του φύγουν πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι ποιος θα μείνει. Λοιπόν, θα μείνει ο κύριος Κασελάκης. Κινδυνεύει, Γιάννη, αν θα του φύγουν πέντε βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει από αξιωματική αντιπολίτευση ίσω να αντιπολίτευση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Όσο ο Κασελάκης βλέπει, ότι σπαράσεται το ΠΑΣΟΚ και έχει τα ίδια ίσως και χειρότερα προβλήματα και με έστω 15% και με 13% εγώ σου λέω και με 12% παραμένει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κασελάκης δεν έχει κανένα λόγο να μην πάει και να στη λογική ενός ιδιωτικού κόμματος, ενός κόμματος γιοταχή δηλαδή, το οποίο θα το ελέγχει πλήρως. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο στόχος του. Πάντως, θα περάσουμε μετά πολύ σύντομα και σήμερα στην εκδήλωση που έχουμε για την αποκατάσταση των 50 ετών της Δημοκρατίας, ακριβώς. Πάμε και λίγο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί έχουν βγει τα ξύφη στην κυριολεξία, έτσι, ανάμεσα στους υποψηφίους. Είναι όλοι εναντίον όλων. Εκεί θα γίνει το έλα να δεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το μητρό μελών και σύμφωνα με την καταγγελία της κυρίας Νάντιας Γιανακοπούλου το μοιράζει όπου θέλει. Προφανώς δηλαδή σε κάποιους υποψηφίους τους δίνει τη δυνατότητα να δουν και να ενημερωθούν για το μητρό των μελών και κάποιους άλλους όχι. Αυτά τα είπε η κυρία Γιανακοπούλου, δεν τα λέμε εμείς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στην τελική ευθεία για τις εσωκομματικές εκλογές. Ο σώζον εαυτόν στο θήτο. Επί της ουσίας, τρεις άνθρωποι έχουν μαζέψει
το πολυπόστο νούμερο των 5.000 υπογραφών, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα πως είναι εν ενεργεία πρόεδρος, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος και ο κύριος Χάρης Δούκας. Ναι. Αυτοί οι τρεις είναι που μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρώσει το πολυπόθητο νούμερο των 5.000 υπογραφών. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά και οι άλλοι υποψήφοι. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύο ακόμα κυρίες. Η κυρία Αποστολάκη. Και η κυρία Αποστολάκη. Και υπάρχει ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κανελάκης. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουν να μαζέψουν 5.000 υπογραφές. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν μέχρι το τέλος και οι 8, Νίκο. Δηλαδή, από τους 8 υπολόγιζα με βεβαιότητα ότι θα αναμετρηθούν 5 με 6. Λοιπόν, θέλω, Γιάννη, να δούμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα τη συνέντευξη που έδωσε χθες η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακλαροπούλου, με αφορμή τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, στον Απόστολο Μαγκυριάδη, βεβαίως. Όσον αφορά το δικό της πρόσωπο, είπε ότι άλλα όργανα θεσμικά θα αποφασίσουν. Πάμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Εγώ αυτό που επιθυμώ είναι μέχρι την τελευταία μέρα, το Μάρτιο του 25, να κάνω το καθήκον μου, αυτό που περιγράφεται και αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ προσπαθώντας να ανταποκριθώ. Προσπαθώ λοιπόν να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο. Όπως δεν με είχε απασχολήσει η πρώτη θητεία, έτσι κι αλλιώς είναι αποφάσεις άλλων θεσμικών οργάνων με τα δικά τους κριτήρια. Επομένως δεν βρίσκω το λόγο να με απασχολήσει κάτι πέρα από αυτό. Μάλιστα. Ένα σχόλιο δικό σου. Δεν μπαίνουμε στην ονοματολογία γιατί δεν έχει κανένα νόημα να πούμε, αλλά μπορούμε να πούμε το εξής. Η κυρία Σακελαροπούλου μάτια έχει και διαβάζει εφημερίδες. Μάτια έχει και διαβάζει sites. Ακούει, βλέπει και καταλαβαίνει τι γίνεται. Πιέζεται ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να προτείνει άλλο πρόσωπο από την κυρία Σακελαροπούλου. Και πιέζεται από ποιους? Καταρχήν πιέζεται από δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Κώστα Καραμαλή και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πιέζεται και από μια ομάδα βουλευτών που θέλει έναν υποψήφιο με πιο πολιτικά και πιο δεξιά χαρακτηριστικά. Τώρα, τι θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο, που είναι το deadline για να προταθεί νέο πρόσωπο, δεν το ξέρω. Αυτό όμως που ξέρω και συζητείται σήμερα στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι η κυρία Σακελαροπούλου, έτσι όπως έθεσε στη συνέντευξη το θέμα της, προφανώς έχει ενημερωθεί πως μάλλον δεν θα ξαναπροταθεί. Α, άρα το ξέρει, το γνωρίζει η ίδια. Προφανώς το γνωρίζει. Προφανώς και έχει μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργός το αποφασίζει αυτό, ναι. Σε επίπεδο ισορροπιών. Πολλά μπορεί να αλλάξουν και όσον αφορά την πρόθεση του κυρίακου Μητσοτάκη. Πάντως, εν πρώτης όψης και από αυτά τα οποία ακούσαμε και είδαμε, μάλλον η κυρία Σακελαροπούλου καταλαβαίνει τι συμβαίνει και τι γίνεται στο κυβερνών κόμμα. Βέβαια, να πούμε εδώ τώρα και Νίκο, ότι έχει αποσυνδεθεί με την αναθεώρηση του συντάγματος το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών σε περίπτωση μη εκλογής προέδρου. Δηλαδή, αν ο επόμενος πρόεδρος δεν εκλεγεί με 181 ψήφους, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί με 151. Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές. Άρα, φτάνει ένα κυβερνών κόμμα για να υπερψηφίσει το νέο πρόσωπο. Τώρα, να σε ρωτήσω, μιας και αναφερθήκαμε στο τι θα κάνει ή δεν θα κάνει ο Πρωθυπουργός στο θέμα αυτό. Οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αριστεράς, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουν σε ένα κοινό πρόσωπο? Γνωρίζουμε ήδη κάτι? Είναι πολύ πιθανό. Κοιτάξτε, όλα αυτά θα τα δούμε μετά τον Οκτώβριο, μετά την εκλογή του νέου αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ και μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν αποκλείεται να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική, συγκεκριμένη τακτική. Αφού εκλεγεί ο νέος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, όποιος και αν είναι αυτός, και αφού δούμε τι θα γίνει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή επικρατήσει ο κ. Κασελάκης ή η προεδρική του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να δούμε πού πάει το πράγμα. Μέχρι τότε, νομίζω, συζητήσεις και ρεπορτάζ θα γράφονται και θα γίνονται παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ λογικά, που καλέσατε. Μπορεί να μην τα πούμε ξανά στον αέρα. Και με το καλό 26 Αυγούστου πίσω. Μην λες ημερομηνίες. Άστο να υπάρχει. Όχι, ωραίο είναι. Έλα, Γιάννη. Καλή συνέχεια.